Στη Γερμανία του 1920 κυβερνά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Έχοντας αποτύχει να μετατρέψει την επαναστατική κατάσταση του 1918 σε επανάσταση, έστω και δημοκρατικού χαρακτήρα, γίνεται όλο και πιο συντηρητικό. Όμως η άκρα δεξιά επιδιώκει συνεχώς και νέα ωφέλη. Το Μάρτιο τα Φράι Κόρπς προχωρούν σε πραξικόπημα. Πρόκειται για τάγματα νεαρών φανατικών. Τους είχαν συγκροτήσει οι ίδιοι σοσιαλδημοκράτες για την αντιμετώπιση των αριστερών. Ο κρατικός στρατός, που έχει δημιουργηθεί με άδεια της συνθήκης των Βερσαλιών, καλείται να τους αντιμετωπίσει. Δεν ανοίγει πυρ και σε πολλές περιπτώσεις ενώνεται μαζί τους. Το κέντρο του Βερολίνου ελέγχεται από τους θασιαστές. Άρματα μάχης και νεοστρατολογημένοι στα κόρπς τοποθετούνται στο κέντρο για να εμποδίσουν κάθε αντίσταση. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πόλη. Καλεί το λαό σε γενική απεργία. Οι Γερμανοί πολίτες κινητοποιούνται αποτελεσματικά. Η οικονομική ζωή παγώνει. Παντού οργανώνονται μαχητικές διαδηλώσεις. Οι πραξικοπηματίες ευνηδιάζονται από τη λαϊκή αντίδραση. Ανατρέπονται μέσα στις επόμενες 4 ημέρες. Οι προτεργάτες, ωστόσο, δεν διώκονται. Η πολιτική κατάσταση παραμένει συγκεκριμένη.